Καλησπέρα σας. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Κάντε μ' αρέσει. Κάντε μ' αρέσει. Στο 2 είμαι, ναι. Στο 2 είμαι. Γιάννη μου. Α, ωραία, τώρα καλύτερα. 1, 2, 3. Καλησπέρα, ώρα για μπλε. Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης. Απέναντί μου στη ρύμνηση του ήχου Γιάννη Ζάτσης. Ο Χαρίλαος Χαρίτων. Σε πολύ λίγο στην παρέα μας για το δικό του καθιερωμένο ιδιαίτερο σχόλιο. Τρόπο επικοινωνία, FM και ενώ το μήνυμά σα αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε το SMS έχει χρεώσει 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Και το mail μα ανοιχτό, blue libero, μία λέξη, blue libero, μπλε libero δηλαδή. Έκανα και μετάφραση, Γιάννη μου. Παπάκι, yahoo.gr. Άνα μπράβο, άνα μπράβο. Άνα μπράβο. Άνα μπράβο. Τα ακούει ο κόσμο, λέει πάει αυτό. Το χάσε. Πάει κι αυτό. Γιατί λέω εγώ Άννα μπράβο, έχω τον λόγο μου. Λοιπόν, να τον καλέσουμε τον Χαρίλαο. Τον καλέ, δεν χρειάζονται πρόλογοι ούτε τίποτα. Θα πάμε παρεΐτσα. Κοντά μας φυσικά ο Καρφόπουλος. Για να βάψουμε, δεν είναι Γιάννη μου τώρα, ωραία να βάψουμε. Είναι ωραία. Να βάψουμε το σπίτι μας, τον κήπο μας, τους χώρους μας, ό,τι θέλουμε. Τα παιδικά μας δωμάτια. Πολύ ωραία. Χρώματα βερνίκια σε τιμές χοντρικής λιανικής και ιταλικά διακοσμητικά, αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών. Δύο καταστήματα, Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Το νέο κατάστημα 2310-306-307, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και επειδή θέλω να τον χορτάσω σήμερα, αν και δεν χορταίνεται με τίποτα, κάθε μέρα να τον βγάζουμε εδώ, πάλι θα μου ζητάτε. Κάθε μέρα να τον βγάζω. Το Χαρίλαο εννοώ στον αέρα. Πάλι θα μου ζητάτε ξαναβγάλω τον. Τι πράγμα είναι αυτό. Χαρίλαο, τι γίνεται. Καλά Γιώργο μου, εσύ τι κάνεις. Και πάντοτε να προσέχεις να αναφέρεις το υποκείμενο όταν βάζεις ρήμα, τι κάθε μέρα να τον βγάζω. Αφού είπα το Χαρίλαο. Ναι, καλά, γι' αυτό να το διευκρινίσεις. Το σκέφτηκα, σε κλάδο τα δευτερολέπτου. Ναι, 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 το υποκείμενο είναι μεγάλη υπόθεση. Πόσες στάθηκες που σε πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης Ζάτσης. Μπορώ να σου πω ότι εξεπλάγει. Εξεπλάγει, ναι. Δεν τον περίμενα. Συνήθως δεν είναι στην ώρα σου ο Γιάννης. Ναι, δεν είναι συνήθως, αλλά τώρα ο είναι. Ο κορυφαίος Ελληνοαυστραλός ραδιοσκηνοθέτης, έτσι. Δεν το συζητάμε. Το καγκουρό της ηχοληψίας. Εννοεί. Ωραίο είναι αυτό. Το καγκουρό της ηχοληψίας. Ναι, ρε, το καγκουρό της ηχοληψίας. Όπως λέγαμε τότε που είχε έναν Κρις Καλατζή. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, σε πιάσω και στον Ολυμπιακό μου φαίνεται πήγε, δεν ξέρω, όλες οι ομάδες έκανε γύρα και λέγαμε το καγκουρό. Ο Γιάννης είναι το καγκουρό της ηχοληψίας. Εντάξει, η πρόβλεψη ολοκληρώθηκε, έπιασε, πρώτη φορά ήμουν αισιόδοξος και τόσο σίγουρος και τόσο νωρίς πριν τα γεγονότα και ευτυχώς επαληθεύτηκα, δεν έφαγα φόλα. Γι' αυτό θα πεις και το 3-3 τώρα στο μπάσκετ με τον Απόλλωνα. Μακάρι ρε φίλε, μακάρι. Για να γίνει και αυτό. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Θα φτάσουμε εκεί και ίσως θα δώσουμε και μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί κακά τα ψέματα Γιώργο, το ποδόσφαιρο την έκανε τη δουλειά του. Πιστεύω ότι και αρκετά δύσκολα θα χάσει την πρώτη θέση. Καθώς κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός Βόλου, αν το πάμε και σε αυτό το επίπεδο, γιατί είναι η στόχος και η πρωτιά στο... Ολυμπιακός Βόλου είπες. Στον όμιλο του... Όχι, ο Βόλος, δεν είπα, τι είπα. Ολυμπιακός Βόλου. Α, είπε Ολυμπιακός Βόλου, όχι. Παρασύρθηκες. Από αυτό που βραβεύεται παρασύρθηκες. Ναι, μα τι να κάνουμε, οι άνθρωποι είναι ένα μόρφωμα. Και όπως λέει και ο Αχιλλέας Μπέος, δεν τους φτάνει το γήπεδο. Είναι γεμάτο σε κάθε παιχνίδι. Ναι, το γήπεδο έχει αρκετέ κόσμο τις τελευταίες αγωνιστικές, αλλά δεν μας έχουν πει πώς. Μοιράζουν προσκλήσεις παντού και παρακινούν κόσμο άσχετο με το αντικείμενο να πάει στο γήπεδο, έτσι. Έτσι. Και ναι, δίνουν στον Ηρακλή το τρομερό ποσό των 30, ποσό, το τρομερό νούμερο των 30 προσκλήσεων. Ναι, ναι, ναι. Κακά τα ψέματα, ο Ηρακλής έχει εξασφαλίσει. Θα πρέπει ο Βόλος να κερδίσει με 3-0 το παιχνίδι για να έχει πιθανότητες για πρώτη θέση. Δεν το συζητάμε αυτό. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα κάνει τη δουλειά του, μόλον ότι η απουσία του ΤΑΗ είναι σημαντική απουσία. Η ομάδα καθάρισε έστω και δύσκολα τα δύο τελευταία παιχνίδια. Απέδειξε ότι ήταν σοβαρή, ήταν αποτελεσματική και στα μπαράζ τα καθάρισε πάρα πολύ νωρίς.
πάρα πολύ καλός επικοινωνιακός χειρισμός του θέματος της εντός εισαγωγικών φιέστας, του πανηγυρικού θέματος, δηλαδή τα πανηγύρια ήταν τόσο όσο, όπως λέμε, που ναι μεν να αποτελούν ένα απολύτως δικαιολογημένο ξέσπασμα χαράς, αλλά να μην ευτελίζουν τον Ηρακλή, να μην απαξιώνουν από τη μία πλευρά την προσπάθεια, αλλά από την άλλη να μην ευτελίζουν και τη δυναμική του Ηρακλή. Μπράβο στα παιδιά που το κράτησαν μέχρι σε εκεί το όλο ζήτημα. Τώρα, θα σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Παρακαλώ. Έχεις αντιληφθεί, το συζητούσαμε και εκτός αέρα, για ποιο λόγο ο Βόλος, για να μην λέω Ολυμπιακός Βόλου, για ποιο λόγο ο Βόλος, δηλαδή κακά τα ψέματα, ο Αχιλλέας Μπέος, προτιμά να κάνει φιέστα το Σάββατο στις 6 και όχι την Κυριακή στις 5, δηλαδή δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Να ήταν Τετάρτη και να ήθελαν το παιχνίδι να γίνει Κυριακή, να το καταλάβω, αλλά να είναι Κυριακή και να γίνει μία μέρα νωρίτερα και μάλιστα σε μέρα που είναι για αρκετό κόσμο εργάσιμη, όπως είναι το Σάββατο, και όχι σε μέρα που είναι για πυροελάχιστο κόσμο εργάσιμη, είναι αργία δηλαδή όπως η Κυριακή. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Προφανώς επειδή με ερώτησες, που... δεν ναι. έχω ιδέα πραγματικά. Δεν έχω ιδέα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν νομίζω να γίνει και δεκτό. Ορίστε. Δεν νομίζω... Α, έγινε. Περίμενε, το έχασα. Έγινε, τελείωσε. Έγινε. Έχει τελειώσει αυτό. Η ΕΠΟ. Σάββατο, 6 ώρα. Ναι, πολύ ωραία. Τι μου λες, η ΕΠΟ, ρε, εσύ, γιατί πρέπει να το ανακοινώσω κι εγώ. Όχι, η ΕΠΟ με αναγκάζει κατά κάποιο τρόπο τον Ηρακλή. Εκεί πήγε η σκέψη μου, η φωναχτή η ΕΠΟ. Γιατί Ο Ηρακλής δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει εκφράσει αντίρρηση. Εγώ είχα μάθει ότι δεν είναι και πολύ ζεστή για Σάββατο, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Ναι, αυτό που άκουσα είναι ότι δεν είναι πολύ ζεστή που δεν ενημερώνονται και παίρνεται η απόφαση μεταξύ Αχιλλέα Μπέου και Ψαρόπουλου. Αυτό είναι το ζήτημα. Να το βγάλουμε τον πρόεδρο του. Κυρίως, ναι, βγάλε Ψαρόπουλο, βγάλε Ψαρόπουλο. Προτιμώ να ακούω Τάσο Κατσαμπιά στο καλύτερο. Παρεμπιπτόντως, ναι, ήταν πάρα πολύ καλή η συνέντευξη ποταμός του Τάσου Κατσαμπί. Πραγματικά ήταν μια συνέντευξη που δεν είναι διεκπεριωτική όπως είναι στα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Είναι η διαφορά του να είναι εκπομπή του Ηρακλή από Ηρακλειδής για τους Ηρακλειδείς και η διαφορά του να είναι διεκπεριωτικά για να βγάλουμε και κάτι για Ηρακλή. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος που έχει να κάνει με την ομάδα, με την κάθε ομάδα, ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη βαρύτητα να έχουν σημείο αναφοράς στις εκπομπές που είναι μονοθεματικές, που είναι για το σύλλογο. Έχει ιδιαίτερη σημασία. Ναι, να μιλάμε παντού, να επικοινωνούμε το θέμα Ηρακλής, αλλά ιδιαίτερη βαρύτητα και ιδιαίτερη προσοχή στις μονοθεματικές εκπομπές, στις εκπομπές που κοινώς η πίνη είναι δικές μας. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η ομάδα θα κάνει το χρέος της. Ελπίζω ότι θα έχει μια ευπρόσωπη παρουσία και δεν θα παρασυρθεί από αυτή την φιέστα που ήταν πιο εξυπηρετικό για τον Βόλο να γίνει Σάββατο στις 6 και όχι Κυριακή στις 5. Δηλαδή αυτό θα το λέω συνέχεια. Προφανώς υπάρχει κάποιος λόγος που δεν το γνωρίζουμε, Γιώργο. Δηλαδή αν μας το πούμε θα πούμε «Α, εντάξει». Από εκεί και πέρα δεν μπορώ τίποτα να σχολιάσω για αυτή την αλλαγή. Να κάνει τη δουλειά της στις επόμενες δύο αγωνιστικές. Καταλαβαίνω ότι είσαι σε φάση ενδοσυνεννόησης τώρα. Σε ακούω πάρα πολύ καλά. Νόμιζα ότι συνομιλείς. Ναι, να το κάνουν αυτό το πράγμα, να τελειώσει αυτό το παιχνίδι, να πάμε και στο παραλίμνιο για να βάλουμε μπροστά το τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Χαίρομαι, γιατί αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου, όπου ακούω τους ανθρώπους της ομάδας να λένε ότι όλα θα κλείσουν μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ναι, ο Ηρακλής από τις αρχές Ιουλίου θα πρέπει να αρχίσει να ασχολείται με την επόμενη μέρα. Τώρα να κλείσει το διαδικαστικό της επόμενης μέρας που είναι πάρα πολύ βασικό, δηλαδή να προχωρήσει η ειδική καθάριση, να δούμε ποια είναι τα χρέη, να πάρουν στα χέρια τους χαρτιά, έγγραφα, που θα λένε ότι από αυτά που προέπησαν από την ειδική καθάριση
Αυτά οφείλετε να πληρώσετε, αυτά δεν οφείλετε να πληρώσετε, δεν θα τα αναλάβει ο μεγαλομέτοχος της προηγούμενης ΠΑΕ και αν τα πάρουν ας έρθουν να με ειδοποιήσουν, παρένθεση. Λοιπόν, για να παρουσιάσουν αυτά τα ντοκουμέντα στον οποιονδήποτε... Εγώ θα τους πω να σε ειδοποιήσουν. Ναι, στον οποιοδήποτε υποψήφιο ή υποψηφίους ιδιοκτήτες, νέους ιδιοκτήτες της νέας ΠΑΕ, να τα παρουσιάσουν αυτά τα δεδομένα για να φτάσουν σε μια συμφωνία, να καταλήξουν στο ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο, ποιο είναι το τελικό σενάριο το οποίο θα ισχύσει για το ιδιοκτησιακό και για τη σύσταση της νέας ΠΑΕ. Τα σενάρια είναι γνωστά. Ένα που είναι πάρα πολύ άτονο και προσωπικά με τις φτωχές δυνάμεις που έχω, Γιώργο, θα το στηρίξω αν προκύψει. Αλλά δεν το πιστεύω καθόλου της εταιρείας λαϊκής βάσης. Δηλαδή, χωρίς κανέναν άνθρωπο που να έχει οικονομική δυνατότητα μπροστά ή ανθρώπους, να ο κόσμος με το 50-άρικο ή με το 20-άρικο ή με το 10-άρικο να προσπαθήσει να γίνει ιδιοκτήτης της ομάδας. Έχει αποτύχει σε ελληνικό επίπεδο όπου έχει δοκιμαστεί και ο Ηρακλής της εντός εισαγωγικών Φιέστας με την αυτόνομη θύρα 10 και τα αρρωστάκια στους επίσημους και στη 13 πολυμετοχικότητα δεν μπορεί να κάνει. Μία παρένθεση. Ο Ηρακλής, να ολοκληρώσω μόνο τη σκέψη μου, ο Ηρακλής μετά από 4-5 χρόνια στη Super League, συνεχώς παρουσία στη Super League και συνεχώς παρουσία στην Ευρώπη και κατάκτηση σκυπέλου που θα επανεργοποιήσει τον πικραμένο κόσμο του και θα έχει μία βάση όπως είχε παλιά 20-30 χιλιάδων για πλάκα στο γήπεδο, ναι, μπορεί να κάνει η εταιρεία λαϊκής βάσης. Από εκεί και πέρα, για να κλείσω, Γιώργο, όλο το συλλογισμό μου, τα πιο δυνατά ενδεχόμενα είναι πολυμετοχικότητα, δηλαδή μερικοί άνθρωποι, περισσότεροι του ενός άνθρωποι, οι οποίοι έχουν χρήματα να αναλάβουν το μετοχικό κεφάλαιο και από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο κόσμος, όσοι έχουν τη διάθεση να αγοράσουν μετοχές, βέβαια να αγοράσουν μετοχές, αλλά να μην στηρίζεται στη δική τους δυναμική, οικονομική δυναμική το μέλλον της ΠΑΕ, το ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ, ή η πατροπαράδοτη λύση του ενός ιδιοκτήτη και από εκεί και πέρα όποιος θέλει να βοηθήσει. Ολοκλήρωσα το καλλιτεχνικό πρόγραμμά μου, Γιώργο, σε έχω. Γελάει ο Γιάννης, όπως και εγώ. Πώς το είπες, το καγκουρό της, πώς το είπες? Το καγκουρό της ηχοληψίας. Όσο περνούν οι μέρες, από τα μισά της αγωνιστικής περίοδου μέχρι και χθες, και θα σου πω γιατί λέω μέχρι και χθες, χαίρομαι που ακούω από ολοένα και περισσότερους ανθρώπους ότι υπήρξαν τελικά... Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα, ναι, από αυτό το κύκλο που έκανα, από αυτό το σκεπτικό που εξέφρασα, έχεις κάποια διαφωνία, δεν είναι κάπως έτσι τα πράγματα? Όχι, συμφωνώ 100%. Μου δίνει πάσα να πω αυτό που θα πω τώρα. Ναι, ακούσα πολλούς ανθρώπους, όλο και περισσότερους. Να λένε ότι τελικά δεν είναι λίγοι με λίγα χρήματα αυτοί οι ανώνυμοι, αλλά είναι αρκετοί που βάλαν καλά βαθιά το χέρι στην τσέπη. Τι θέλω να πω. Να ευχηθούμε αυτοί οι ανώνυμοι που βάλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη να πάνε να πλησιάσουν αυτό που πολύ ωραία περιέγραψες πριν από λίγο. Εκεί πάει το μυαλό μας όταν μιλάμε για πολυμετοχικότητα και στην ΠΑΕ. Οι άνθρωποι που στήριξαν την ομάδα σε ερασιτεχνικό επίπεδο, περίμενε για να μην παρεξηγούμεθα, υπήρχαν οι άνθρωποι που πήρανε διαρκείας, υπήρχαν οι άνθρωποι που βάζαν το 50-άρικο σε αυτό που καταχρηστικά ονόμασε η ποδοσφαιρική διοίκηση τα αριστίνδυν μέλη. Και υπήρχαν αυτοί, στους οποίους αναφερόμαστε και οι δύο, Γιώργο, οι οποίοι βάλανε χιλιάρικα για να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Χιλιάρικα, ήταν... όπως το είπες. Το είπε και ο Τάσος Κατσαμπής χθες, ότι έβαλαν, είπε χαρακτηριστικά, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Για τα δεδομένα, έτσι. Ενισχυμένοι με έναν δύο ακόμη επιχειρηματίες που θα δουν την προοπτική της επαγγελματικής κατηγορίας και της ανώνυμης εταιρείας, μήπως αυτοί μπορούν να συγκροτήσουν τη λεγόμενη πολυμετοχική ομάδα ιδιοκτητών. Δηλαδή ουσιαστικά, Γιώργο, για να μην πάμε μακριά, αυτό δεν το έχω γράψει μέχρι τώρα, αλλά για να το πω τώρα μου ήρθε στο μυαλό και κάποια στιγμή ίσως θα το γράψω. Και να γράψεις πλάνο... ότι εμπνεύστηκες από την ώρα για μπλε, έτσι, να το γράψεις. Ναι, μα ήσουν η έμπνευσή μου, δεν το συζητάμε. Ωχ, Θεέ μου, τι λέμε. Λοιπόν,
ένα πλάνο στα πρότυπα του λεγόμενου, αν το θυμάσαι, δεν ήσουν μικρός, πριν από λίγα χρόνια ήτανε. Ναι. Μ' αρέσει πολύ αυτή η ατάκα, δεν ήσουν μικρός. Δεν ήμουν ποτέ μικρός εγώ. Πολυμετοχικού Παναθηναϊκού. Θυμάσαι τότε που ήταν ο συγχωρεμένος ο Βγενόπουλος, ναι, ο πατέρας, ναι, η μητέρα. Αλλά είχε δύο-τρεις καρχαρίες μπροστά. Αυτό είναι ο πολυμετοχικός. Είναι αντί για έναν καρχαρία, 4-5 καρχαρίες. Εγώ είπα για καμιά 20 ανώνυμους χωρίς καρχαρία. Γίνεται. Α, δεν το κατάλαβα αυτό. Για, είμαι αλλού εγώ ταξιδεμένος. Όχι, δεν είσαι. Μήπως δεν το δώσα εγώ. Κάντο μου κουκιά, δεν το κατάλαβα. Δεν το δώσα εγώ σωστά. Λέω ρε παιδί μου ότι χαίρομαι που εδώ και καιρό μαθαίνω ότι υπήρξαν αρκετοί ανώνυμοι που όποτε χρειάστηκε. Ανώνυμους λέμε τους ανθρώπους. Υπήρξαν, συγχαρητήρια, μπράβο. Μπράβο. Αν υπάρξουν 20 τέτοιοι. Ένα κιλό παγωτό του ντουρμά τώρα που είναι η εποχή. Αν υπάρξουν 20. Θες, γιατί πάει για να καταλάβω. Ναι, αν υπάρξουν 20 ανώνυμοι οι οποίοι θα βάζουν καλά λεφτά στον Ηρακλή. Όχι, δεν γίνονται ανώνυμοι. Κάποιοι πρέπει να αναλάβουν το εταιρικό με το χικό κεφάλαιο, φίλε. Το εταιρικό μπορεί να το αναλάβει αυτός που δεν τα βάζει τα λεφτά. Και ο ανώνυμος που βάζει τα λεφτά να παραμείνει ανώνυμος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Σε κάποιον πρέπει να είναι οι μετοχές. Εντάξει, έχουμε δει πολλές φορές να υπάρχουν πρόσωπα που έχουν τις μετοχές χωρίς να βάζουν τα λεφτά και να έχουν κάποιους από πίσω που δηλαδή να πεις, βάζουν τα λεφτά. Α, εσύ τώρα μιλάς για διαδικαστικό, ότι θα βρεθούν αυτοί γιατί, οι, ναι, χρηματοδότες για να καλύψουν το μετοχικό κεφάλαιο που πρέπει να είναι τουλάχιστον 300.000. Και θα είναι ο Φουφουντόπουλος μπροστά. Και θα βάλουν έναν εκπρόσωπο των μετοχών. Μπράβο, τους, μπράβο, ο οποίος δεν θα είναι χώστης. Μπράβο. Και καλά, αυτό είναι διαδικαστικό. Και, λέω όμως. Πάλι πολυμετοχικότητα είναι. Σωστά, αλλά λέω, μπορούν να βρεθούν 20 ή τέτοιοι. Ή... Αυτό δεν το ξέρω. Ή ονειρεύομαι. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Εγώ στο μυαλό μου έχω τους 5, 6, 7 οι οποίοι βοήθησαν φέτος. Του πενηντάρικου ήταν πόσο μας είχε πει. Του πενηντάρικου. Όχι, όχι, το λέω και αυτός. Το λέω και αυτός. Είναι χρήσιμο αυτό. Ναι, είναι 68. 68 είναι. Δηλαδή και εδώ πρέπει, αν θέλουμε να λέμε ότι πάμε του χρόνου για να ξανανεύουμε κατηγορία, γιατί να μην γίνουν οι 68 του πενηντάρικου 500. Βρε, βγαίνουν και 700.000, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί άσχημα θα είναι το μήνα. Είμαι πολύ ρεαλιστής. Πάμε για εταιρεία. Στην εταιρεία πρέπει να καλυφθεί το μετοχικό κεφάλαιο για να συσταθεί. Έχεις απόλυτα δίκιο. Απλά εγώ το βάζω λίγο, ναι, και για τα χρήματα που θα χρειάζονται εγώ μέσα στη σεζόν. Εγώ θεωρώ ότι αν πάμε σε πολυμετοχικότητα, αυτοί που αν θέλουν να ασχοληθούν και στην Football League, αυτοί που μπορούν να καλύψουν το μετοχικό κεφάλαιο είναι ο κάθε Χωσέμπα Ετσεμπερία, ναι, ο οποίος λειτουργήσε φέτος σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια, αυτά τα 10 χιλιάρικα που έβαλε ο καθένας, τα 12, τα 14, τα 17 χιλιάρικα που έβαλε ο καθένας για να βγει η γάμα εθνική, να γίνουν 70 χιλιάρικα και να μετοχοποιηθούν για τη Football League. Ναι, κατανοητό, κατανοητό. Ο φίλος ο Μάνος, ναι, καλησπέρα και στους δύο σας. Που ένας άνθρωπος που για την γάμα εθνική μου βάζει 17 χιλιάρικα, θα μου βάλει, έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση. Ναι, το Πάσκα, πώς λέγεται αυτό. Μου βάλει 70 χιλιάρικα για όταν θα γίνει η εταιρεία σε επαγγελματικές κατηγορίες. Το Πάσκα, πες το, βοήθησε με, κατά... Ναι. Σίγουρα δεν έχει καταναλογία. Καταναλογία. Καταναλογία, μπράβο, ευχαριστώ. Ναι. Ναι. Δεν, σίγουρα δεν έχει τη διάθεση, την πρόθεση ή τη δυνατότητα να βάλει 700 χιλιάρικα για να γίνει ο βασικός μέτοχος, ο μεγαλομέτοχος, αλλά έχει τη διάθεση, την πρόθεση, τη δυνατότητα να βάλει 70 χιλιάρικα με άλλους 4-5 και να περιμένουμε μήπως προσέλθουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν ήταν τόσο ενεργοί στη ΓΑΜΑ Εθνική και είναι πολύτιμοι όσον αφορά στη Football League, για να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Ίδιος, δάλλως αν πάμε στη λύση του ενός ιδιοκτήτη, ισχύει αυτό που λέμε και αυτό που γράφω συνεχώς και αυτό που θέλουν οι άνθρωποι της διοίκησης, να είναι απολύτως τσεκαρισμένος, να είναι άνθρωπος που να γνωρίζει η μητέρα του με τι ασχολείται, να είναι άνθρωπος γνωστός, εγνωσμένης δυναμικής, να έχει συγκεκριμένο business plan, το οποίο να υποστηρίζεται από, από αποδεικτικά της οικονομικής ισχύως του ότι μπορεί να το καλύψει αυτό το business plan, και κυρίως πάνω απ' όλα άνθρωπος ο οποίος θα συνεργαστεί θεσμικά
μονίμως και απαρεγκλήτως με την κυανόλευκη οικογένεια. Όχι, λέγομαι Τσουτσουλάκης και βάζω γενικό διευθυντή και γενικό κουμανταδόρο τον Πάτροκλο Κλωσόπουλο, τον πουθενά, τον οποίο τον κάνω αύριο μεθαύριο και γενικό Δερβέναγα και αύριο μεθαύριο εκπρόσωπο στην ΕΠΟ, εκπρόσωπο στην Football League και τα λοιπά. Όχι, όχι. Θα συνεργαστεί με φορείς του Ηρακλή. Θα παίρνει αποφάσεις στον ιδιοκτησιακό τομέα, αλλά θα υπόκειται σε έλεγχο για να μην ξεχυλώσει το πράγμα. Και κάτι ακόμα. Θα δώσει το 10% στον ερασιτέχνη. Ναι. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, να μην έχουμε τα φοβερά του Παπαθανασάκη. Και κάτι ακόμα που είναι κυρίως... Με τον Παπαθανασάκη, το ακριβώς αντίθετο. Άγνωστος από το πουθενά ο Παπαθανασάκης που δεν μπορούσες ούτε να τον γκουγκλάρεις για να βρεις κάτι γι' αυτόν. Γνωστότατος ο ίδιος. Διαλυμένος, καθημαγμένος οικονομικά ο Παπαθανασάκης. Εγνωσμένης οικονομικής δυναμικής ο ένας. Θέλω να συνεργαστώ με τον Κέζατο, Πέζατο, τον Παπαδόπουλο, τον Τσουτσουλόπουλο, τον Κουκουλόπουλο. Το Μιχαηλίδη. Το Μιχαηλίδη, ο Παπαθανασάκης. Όχι, με τους Ηρακλειδείς θα συνεργαστείς. Με τους ανθρώπους που γνωρίζουν ποδόσφαιρο και τρέξαν την προσπάθεια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θα συνεργαστείς. Δεν θα σου επιβάλλουν τίποτα, αλλά θα συνεργαστείς για να μπορούν να σε ελέγχουν. Δηλαδή, ό,τι αντίθετο μπορεί να συμβεί σε σχέση με το τι είχαμε, να συμβεί τώρα με την νέα ΠΑΕ προς όφελος του Ηρακλή. Αυτές νομίζω ότι πρέπει και να... Και ένα ακόμα, αν μπορώ να βάλω μια πινελιά, μιας και έχουμε χορηγό τον Καρφόπουλο, να βάλω μια πινελιά σε αυτά που λες. Βάλε, ναι. Τι χρώμα θες να είναι? Μπλε ρουά. Εντάξει. Μπλε ρουά. Δεν είπα εγώ τίποτα. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτή τη φωνή μου, Χαρίλαε μου. Ναι, πρέπει. Έχω φάει όλο αυτό το κουτί που μου είπες, το έχω φάει όλο. Αλλά δεν, θα δούμε. Όχι, πλέον είσαι για το ρινολογικό. Είμαι για όρλ. Ναι. Θα βάλω μια πινελιά για το ψυχολογικό κομμάτι. Τι εννοώ προφανώς ψυχολογικό. Προφανώς θα χρειαστείς αντιφλεγμονώδη θεραπεία. Ναι. Ναι, έχει σχηματιστεί προφανώς, φωνητικές σου χορδές έχουν κακοποιηθεί πολύ, έχει σχηματιστεί κάποιος μικροχόνδρος. Κάποια φλεγμονή και... Η Ρόδος στέει. Γιατί η Ρόδο, ναι. Λοιπόν, ναι. Συνέχισε γιατί με διακόπτει συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, θα βάλω αυτή την πινελιά με μπλε ρουά λέγοντας για το ψυχολογικό κομμάτι. Πες, και θα εξηγήσω τι εννοώ ψυχολογικό κομμάτι. Πες ότι έρχεται αυτός ο άνθρωπος, παύλα επενδυτής, παύλα... Δεν μου αρέσει, βρε Γιώργο, το άκουσα που στο είπε και ο Τάσος. Όχι, εγώ το είπα. Όχι, σου είπε σε ένα σημείο το εγώ είμαι στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν μου αρέσει. Είναι ορισμένα πράγματα που λέμε. Άλλο θέλω να πω. Στη δημοτική καθομιλουμένη και δεν μου αρέσει. Όταν θέλεις να πεις κομμάτι για αυτή την έννοια, θα λες τομέας. Α, τομέας. Okay. Δεν μου αρέσει. Λέω, είναι, τούρτα είναι. Ψυχολογικό. Μ' αρέσουν πολύ οι τούρτες. Ιδίως ο μπαμπάς τούρτα μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, ψυχολογικό τομέα λοιπόν. Είναι το κομμάτι. Εντάξει, ψυχολογικό τομέα. Άσε να μιλήσουμε λίγο ελληνικά. Άσε λίγο να μιλήσουμε. Ναι, γι' αυτό το λέω, γιατί με διακόπτεις γι' αυτό. Ρε, τι άνθρωπο. Και λέω λοιπόν για το ψυχολογικό τομέα το εξής. Καλά το είπα τώρα. Καλά το είπα. Πολύ ωραία, μα με ευχαρίστησε. Πες ότι έρχεται αυτός ο επιχειρηματίας, επενδυτής, ο Χωσάδα Ετσεμπερία. Πώς τον είπες, ο Χωσέ Αρμάντο Ετσεμπερία και τα λοιπά. Αυτός. Και έχει όλα αυτά που προανέφερες. Όλα, τα πάντα. Ναι. Και πες ότι έρχεται την πρώτη χρονιά του χρόνου και μας πάει τρένο στη Σούπερ Λίγκα, τρένο, με κλειστά μάτια, με 20 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Και φαίνεται ότι με το που έχουμε ανέβει στη Super League ότι όλα είναι καλά. Όλα είναι πολύ καλά, οι παίκτες είναι πληρωμένοι κτλ. Το είχαμε πάθει με Παπαθανασάκη. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, αδερφέ μου. Ότι δεν θα πρέπει, γι' αυτό μίλησα για ψυχολογικό τομέα, ότι και να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει αυτή τη φορά να κάνουμε λίγο υπομονή, να συγκρατήσουμε τον εαυτό μας, να μην καβαλήσουμε 100 εκατομμύρια καλάμια, και να είμαστε λίγο πιο προσγειωμένοι, γιατί μπορεί να την ξαναπατήσουμε. Και γι' αυτό έρχομαι εγώ και επειδή λέω την έχουμε πατήσει πολλές φορές, γιατί είμαστε διψασμένοι, και ο διψασμένος, όπως είπα προχθές, αν κάποιος έχει, να πιει μια εβδομάδα νερό και βρει ένα μπουκάλι μπροστά στο δρόμο,
θα το πιει όλο με τη μία. Θα το πιει όλο με τη μία, γκλακ, ή θα πιει ένα ποτήρι. Δεν είναι πιο σωστό να πει να πιω ένα ποτηράκι λίγο τώρα, ένα λίγο πιο μετά, ένα λίγο παραπιο μετά. Θα το πιω το μπουκάλι. Θα το πιω το μπουκάλι, αλλά. Ξέρεις, σιγά σιγά ρε. Στο λάου-λάου, ναι. Γι' αυτό έρχομαι και εγώ που σκέφτομαι πάντοτε με ερετική συλλογιστική και λέω ότι η ασφαλιστική δικλίδα και στο να μην έχουμε πολύ σωστά όπως επισήμανες τραγικές οβιδιακές μεταμορφώσεις. Μπράβο. Όπως συνέβη με τον Παθανασάκη. Ασφαλιστική δικλίδα λοιπόν θα είναι η αναγκαστική συνεργασία του με τους φορείς της κυανόλευκης οικογένειας, γιατί αυτοί θα τον παρακολουθούν και θα πει ο εκπρόσωπος του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ στην ΠΑΕ ή ο Παπαϊωάννου που θα είναι στην ΠΑΕ ή ο Τουτζιάρης που θα είναι στην ΠΑΕ ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, αυτό εδώ κάτι γίνεται, αρχίζει να μεταλλάσσεται, ο άνθρωπος έχει αρχίσει ένα μήνα να μην πληρώνει, κάτσε να το παρακολουθήσουμε από κοντά. Με αντιλαμβάνεσαι, με εισπράτης πώς το εννοώ. Σε εισπράτω γέροντα. Σε εισπράτω. Ναι, έτσι λοιπόν, δηλαδή πρέπει να είναι, να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες στη νέα κατάσταση ώστε να αποφύγουμε ακόμη και τις μεταμορφώσεις, όπως μας έκανε ο Παπαθανασάκης. Από τη Β' Εθνική ανεβήκαμε τρένο, Γιώργο, από τη Δεύτερη Εθνική. Ναι. Ανεβήκαμε τρένο τότε με τον Παπαθανασάκη, γιατί ακριβώς από μια κατάσταση χαοτική ήρθε ένας μεγαλομέτωχος, ένας ιδιοκτήτης, ο οποίος φαινόταν μετρητόπουλος. Έτσι μας είχε δείξει. Μα εγώ θυμάμαι δηλώσεις ποδοσφαιριστών. Μετρητό. Μπράβο. Που είχε να διαχειριστεί. Από όπου και αν το είχε, θα τελείωνε ξαφνικά, θα έκλεινε η κάνουλα, θα το γυρίζαμε στα μπατηρόσπορα και μετά θα γινόταν αυτή η οβιδιακή μεταμόρφωση, όπως είπα και γι' αυτό πριν. Λέω, όσον αφορά το ψυχολογικό τομέα, να είμαστε λίγο συναισθαλμένοι, πιο προσγειωμένοι. Ας και θα τους πούμε να μην ανέβουμε καλά. Ας φτάσουμε στο να ανέβουμε πάλι. Και, είναι ξέρεις, το ασανσέρ είναι ό,τι χειρότερο. Το ζητούμενο είναι, φίλε. Το ασανσέρ εννοώ στην ψυχολογία μας, έτσι μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι το να μην καβαλήσουμε καλά. Το ζητούμενο είναι να προλάβουμε τις μεταμορφώσεις. Αυτό, γι' αυτό είπα πριν από λίγο ασανσέρ στην ψυχολογία μας. Δηλαδή να μου πατήσεις εσύ το κουμπί να πάω στον 50, στο 50ο όροφο και μετά να μου δώσεις μία και να κατέβω στον πρώτο. Ξέρεις τι θα πάθω άμα πάω από το 50 στον πρώτο. Είναι ωραίο. Με εντυπωσιακό χρηματοδότη μέχρι τον άλλον Ιούνιο, πρώτα ο Θεός αν είμαστε εν ζωή, να έχουμε ανέβει στην Super League, να είμαστε, πρώτα απ' όλα έχουμε ώρα. Έχουμε ώρα Γιάννη, έχουμε ώρα ναι, να δώσουμε πάσα στο καγκουρό της σκηνοθεσίας. Βέβαια. Ναι, ναι. Αυτό που να μιλάμε οι δυο μας και να πετάγεται ένα γυράδικο κάθε φορά είναι λίγο δύσκολο. Ε. Είναι πολύ ωραίο και πολύ ερεθιστικό. Αν βρεις και μια διαφήμιση, ένα χορηγό ζαχαροπλαστείο, θα είναι τρέλα. Είχαμε. Ναι. Λοιπόν, δεν θα είναι πολύ προτιμότερο. Καλά, προτιμότερο θα είναι από εδώ και πέρα να έρθει ένας μεγαλομέτωχος ο οποίος να μας πηγαίνει κάργα και να είναι όλα καλά οικονομικά συμμαζεμένα. Αέρα. Να είναι όπως είναι εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποιον μεγιστάνα, ας πούμε, κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει κατα... γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ λίγοι και έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο με διαφόρους άλλους τρόπους οι οποίοι είναι δύσκολα προσεγγίσιμοι. Ας το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Ναι. Λοιπόν, δεν θα είναι όμως προτιμότερο, μάλλον να το πάω στην πραγματικότητα, δεν θα ήταν προτιμότερο αντί να αφήσουμε τον οποιοδήποτε Παπαθανασάκη που μπόρεσε και παρισέφρισε να συνεργάζεται με τον Κέζα, τον Δέζα και τον Κακαδόπουλο που κόντευε να τον κάνει και πρόεδρο, να συνεργάζεται με τον Λάκη Παπαϊωάννου, τον Τουτζιάρη, τους ανθρώπους αυτούς, τους ποδοσφαιρόφιλους, τους ποδοσφαιροανθρώπους του Ηρακλή, ώστε αυτοί οι ποδοσφαιράνθρωποι να μας πούνε ναι, τον Ιούνιο μας ανέβασε ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος Super League, αλλά παιδιά... Εδώ κάτι βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια πρώτα προβλήματα, έχει κάποιες δυσκολίες, μας λέει χαζομάρες περί μπλοκαρισμένων ανακρίβειες, χρημάτων. Ναι, μας λέει τέτοια, λίγο να το κοινωνήσουμε στην κοινωνία του Ηρακλή, στην κοινωνία του κόσμου του Ηρακλή, να κάνουμε κάποιες, δηλαδή,
από νωρίς, δεν θα ήταν πιο γλυκό και πιο καλό για την προοπτική της ομάδας να το ξέραμε. Τέλειο θα ήταν. Παρά να φτάνουμε το άλλο καλοκαίρι και να μην έχει ο μεγαλομέτωχος να δώσει ούτε χρήματα για τον δικηγόρο. Και κάτι ακόμα. Δύσκολο αυτό που θα πω και ίσως παρεξηγήσιμο. Γι' αυτό λέω ασφαλή και, και να τολμάμε να κάνουμε κριτική όταν όλα πάνε καλά ή όλα φαίνονται ότι πάνε καλά. Αγόρι μου, πάλι θα σου πάω σε αυτό που λέω. Δεν είναι αιμονικό, αλλά είναι πραγματικότητα να το σκεφτείς. Την κριτική ήδη θα πρέπει να την κάνουν οι ποδοσφαιράνθρωποι του Ηρακλή που θα είναι κοντά στα πράγματα. Δεν θα χρειάζεται τέλειο να την κάνουμε εμείς. Τέλειο. Όχι, δεν το είπα μόνο για μένα και για... Δεν το είπα για μένα και για σένα. Το είπα γενικά για την οικογένεια. Ναι. Γενικά για ακριβώς την οικογένεια. Αν θέλει η οικογένεια, ας μην κάνει κριτική τότε. Όποιος πάει να κάνει κριτική, ας του ρίχνει σφαλιάρα. Μα θα βγαίνουν οι ίδιοι οι ποδοσφαιράνθρωποι και θα λένε δεν πάνε καλά τα πράγματα. Θα υπάρχει προστασία αυτό. Προστασία. Ναι. Προστασία. Δεν πάνε, έχουν δει μια σπίδα, ναι, που φωνάζουν και γράφουν. Δεν πάνε καλά τα πράγματα και εμείς το λέμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Σωστά. Να μην αφήνουμε να διαιωνίζεται ένα σαράκι. Τώρα θα μου πεις γιατί ακόμα δεν τον είδαμε για να τον βαφτίσαμε. Γιατί να πούμε ότι αυτός που θα έρθει θα οδηγηθεί και αυτός σε μαρασμό. Εντάξει, το αρνητικό σενάριο εξετάζουμε πάντα. Το αν μας βγει το θετικό σενάριο δεν μας πειράζει καθόλου. Χαρά μας θα είναι. Αλλά έχοντας καεί στο χυλό θα πρέπει να φυσάμε και το γιαούρτι, φιλαράκι μου. Έτσι. Μηνύματα να δω λίγο. Δες, δες. Μάνος, καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα στο Μάνο. Όχι στον άλλο Μάνο, στον άλλο Μάνο. Κατάλαβα, κατάλαβα. Εκείνος δεν είναι ενεργός αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι μας αγαπάει. Το ξέρω και μου αρκεί. Δεν αφιβάλλω καθόλου. Η Νατάσα από την Νότια Ελλάδα γράφει. Καλησπέρα Γιώργο και Χαρίλαε. Πιστεύετε Γιώργο και Χαρίλαε ότι θα δημιουργηθεί μια ομάδα που θα ανέβει τρένο στη Super League ή απλά να έχουμε μια εύκολη σωτηρία? Γιατί άκουσα από τον Τάσο Κατσαμπή ότι αν δεν βρεθεί επενδυτής θα πάμε απλά να βάλουμε τις βάσεις. Δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπε ότι επειδή δεν μπορώ να βλέπω τον Ηρακλή σε αυτές τις κατηγορίες και ο Ηρακλής δεν είναι για αυτές τις κατηγορίες, πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο και το εγχείρημα του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί θέλουμε και πάλι τον Ηρακλή να πρωταγωνιστεί. Τώρα για το τι πιστεύουμε εμείς, νομίζω το συζητάμε τόση ώρα με τον Χαρίλα, δεν ξέρω αν έχουμε απαντήσει. Θα μπορούμε να το ξέρουμε, φίλε, όταν θα ξέρουμε και τα αποτελέσματα της σύστασης της νέας ΠΑΕ. Τι μορφή θα έχει η νέα ΠΑΕ. Πόσο ισχυρή θα είναι. Σωστά. Αν κινηθείς σε ένα ρόστερ χαμηλής δυναμικής με πιτσιρικάδες και τα λοιπά, πώς να μιλάς για πρωταθλητισμό. Όλα αυτά, αυτή είναι η απάντηση στην Αντάσα, όλα αυτά είναι συνάρτηση του πώς θα οδηγηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Να δω τι απάντηση θα δώσει το Θανάση τώρα, που λέει Χαρίλαε. Ναι, Χαρίλαε Θεέ, πάρε το τάκ και την ΠΑΕ. Ναι, παλαβέ ήτανε. Το ξέρω, παλαβέ, αλλά δεν θέλει. Πάρε το τάκ, πάρε το τάκ και την ΠΑΕ. Δυστυχώς... είναι παλιός ο Θανάσης. Δυστυχώς ήμουν στο Ιβανόφιο εκείνο το... Κάτσε, μην τα περνάμε αυτά. Περίμενε. Είναι παλιός ο Θανάσης. Δυστυχώς, πράγματα του 90. Δυστυχώς ήμουν στο Ιβανόφιο εκείνο το πρωί Σαββάτου. Α, μάλιστα. Που μαζευτήκαμε, τότε ήμουνα 16, 17, 18, κάπου εκεί ήμουνα. Πάρε το τάκ. Ναι, αλλά το λέγαμε σε λάθος άνθρωπο, ε. Σε λάθος άνθρωπο το λέγαμε. Ναι, ένα δις θα έβαζε, ένα δις είχε πει ότι θα βάλει. Ναι, και πολλά άλλα. Και ο Γκουσότο και η Κατσουράνη και. Τι όμορφη. Και Πούλμαν για εκδρομές, θα πλήρωνε. Τέλος πάντων. Άρα είναι άνω των 30 ο Θανάσης. Είναι λίγο πιο κάτω από μένα, νομίζω είναι λίγο πιο κάτω από μένα. Είναι 3-4 χρόνια πιο κάτω από μένα. Εντάξει, ναι. Γιατί μας πέρασες, ρε Χαρίλα, σε παρακαλώ. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Σου δίνω πάσα τώρα. Περίμενε να σου δώσω την πάσα. Διαβάζω. Έλα να νιώσεις πώς είναι η ζωή και όλα τα ωραία μέσα στο κλουβί. Σε ένα Ιβανόφιο γεμάτο δεν μπορεί να περάσει κανείς, οπότε γεμίζουμε το ναό, βγάζουμε τα λαρίγκια μας και παίρνουμε το πρώτο μάτς, όλα για την άνοδο. Αύριο φυσικά στις 7 στο Ιβανόφιο είναι η ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10. Στην έδωσα την πάσα, κάντε ό,τι θέλεις. Εγώ ξέρω, φίλε, ξεκάθαρα πράγματα τα λέγαμε όλη τη χρονιά, ότι ναι, αν αυτή η ομάδα, η συγκεκριμένη, με τις αγωνιστικές αδυναμίες της, με τα λάθη που γίνανε στη συγκρότηση του ρόστερ από το περασμένο καλοκαίρι, με όλες τις εγγενείς αυτές αδυναμίες που έχει και τις παθογένειες, αν καταφέρει να παίξει στο 100% ή πολύ κοντά στο 100% των δυνατοτήτων της, ως ο κάθε παίκτης ξεχωριστά και ως σύνολο εν γέννη,
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από κανένα παιχνίδι με κανέναν αντίπαλο εντός και εκτός έδρας, πλην εξαιρουμένου του Περιστερίου, το οποίο έδειξε ότι για την φετινή Α2 ήταν μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα και σε επιλογές παικτών αλλά και σε χημεία ομάδας. Πράγματι αυτούς δεν μπορούσαμε να τους χτυπήσουμε, ακόμη και αν ο Ηρακλής έπαιζε στο 100% όλη τη χρονιά. Αλλά με έναν Ηρακλή που θα παίξει πολύ κοντά στο 100% στη σειρά και με την Πάτρα και με τον Χολαργό, ένας Ηρακλής τέτοιος δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα από τον Απόλλωνα Πατρών, που έχει μια εξαιρετική, έμπειρη και ικανότατη ομάδα. Και μάλιστα ομάδα παρφέ. Δηλαδή αυτό που σου εξηγούσα και εκτός αέρα όταν το κάναμε... Το παρφέ μου άρεσε. Ναι, ναι, τη συζήτηση. Δηλαδή ομάδα του Ζενάτη. Ναι. Δηλαδή όχι πρώην καλαθοσφαιριστές ή ντεφορμέ καλαθοσφαιριστές. Δηλαδή έχει στον Άσο των Ματαλών, στον... στο 2 τον Πιτσιρικά τον Μαστρογιανόπουλο που είναι χεράς, στο 3 μία από τις κορυφαίες επιλογές ξένων παικτών για τη φετινή Α2 τον Άκερ, στο 4 τον Κιτσούλη που τον είχαμε και πέρσι με τον νέο Λαστακού και μας έβγαλε την πίστη πάρα πολύ καλός, και τον γιο του Δημήτρη του Γόντικα, του παλιού ακραίου του Παναθηναϊκού, αυτό δεν το θυμάστε, το θυμάστε τον Δημήτρη του Γόντικα. Έλα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μετάλλιο με Σουηδία στο μικρό. Μετάλλιο με Σουηδία στο μικρό τελικό με Καζάζι. Μπράβο, με... μπράβο. Και αν θυμάμαι καλά. Και τον άλλο, το, πώς το λέγανε τον άλλο, το Τετζέρι. Το Τετζέρι. Μπράβο. Τετζέρις. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, το γιο λοιπόν του Γόντικα, τον Κωνσταντίνο Γόντικα, που είναι πάρα πολύ καλό σέντερ για τα δεδομένα της κατηγορίας, δηλαδή μια πεντάδα πολύ καλή, και από πίσω έχει ένα Τσιάρα στο 5 αλλαγή πάρα πολύ καλό. Ο μικρός του φάγε τη θέση κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο Τσιάρας ξεκινούσε στην αρχή βασικός. Έχει, τι έχει άλλο... Χίλαρη, είπαμε. Έχει το Χίλαρη το δικό μας, που όπως και να το κάνουμε, όσο και να μην είναι πολύ συγκροτημένος νοητικά, είναι ένα παιδί 2-4 που σε παίζει άνετα όλες τις θέσεις της front line και μπορεί να σε φαρμακώσει και από μέσα και από μακριά από το καλάθι. Έχει παίκτες. Έχει όμως, έχει και άλλα που δεν έχει. Τι ωραίο αυτό που είπα, έχει και άλλα που δεν έχει. Δηλαδή δεν έχει οικονόμου προπονητή. Μη στηριζόμαστε σε αυτά, Γιώργο. Περίμενε, περίμενε. Δεν έχει πληρωμένους παίχτες. Αλλά, αλλά ουέ και αλίμονα μπούμε στη διαδικασία και πούμε ότι θα τους πάρουμε αέρα τρεις συνεχόμενες νίκες. Γιατί θα την πατήσουμε. Κοίταξε φίλε, ακόμη και εγώ που είμαι απεσιόδοξος, λέω ότι το momentum δείχνει Ηρακλή. Δηλαδή η ορμή των πραγμάτων. Πρώτα αύριο, 1-1. Και επίσης για μια ακόμη φορά να πω ότι το momentum δεν σημαίνει χρονική συγκυρία, όπως νομίζουν πολλοί των συναδέλφων που το χρησιμοποιούν ως αυτό. Δεν σημαίνει χρονική συγκυρία. Μόλον ότι moment στα αγγλικά σημαίνει στιγμή, και από εκεί νομίζουν ότι momentum είναι, σημαίνει στα λατινικά το στιγμή, χρονική συγκυρία. Όχι, momentum σημαίνει ορμή στα λατινικά. Να το πω αυτό. Αυτό, που, αυτό που πιέζει μια ομάδα που φλερτάρει με τον γκολ και λες το momentum είναι με τον Ηρακλή, θα βάλει γκολ τώρα. Ναι, δηλαδή έχασα και δύο τρεις ευκαιρίες. Είχε και ένα δοκάρι, ναι, μπράβο. Και τα λοιπά, και βαράω κόρνερ. Ναι. Το momentum είναι με τον Ηρακλή. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή ότι η ορμή είναι με τον Ηρακλή. Δηλαδή η περίσταση είναι με τον Ηρακλή. Η ορμή λοιπόν δείχνει να είναι με τον Ηρακλή σε αυτή τη φάση. Πάει πιο ήρεμος. Από τα παιχνίδια αυτά τα προπονησιακά, θα έλεγα, τα τελευταία, αρχίζω να καταλαβαίνω ότι πράγματι πάει να τους βγει σε θεωρητικό επίπεδο, δεν το είδαμε ακόμα στην πράξη, ότι φορμάρουν κάποιους παίκτες για τα play-offs όπως θα ήθελαν. Δηλαδή βλέπω ξαφνικά έναν Ουάσιγκτον τα τελευταία δύο παιχνίδια που ενώ είχε περάσει μια μεγάλη ύφεση, ναι, ενώ αντί να ανεβαίνει έπεφτε, βλέπω στα τελευταία παιχνίδια να ανεβαίνει με καλά ποσοστά. Το πρώτο και βασικό για το παιδί είναι ότι αντιλήφθηκε αυτό που ξέρει, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε στην Α2 της Ελλάδας ξαφνικά στα 32 το θα γίνει καλός μακρινός σουτέρ. Δεν το έχει το μακρινό σουτ. Δηλαδή το έχει, δεν είναι καλός σουτέρ. Μπορεί να μου βάλει ένα-δύο τρίποντα να με βοηθήσει. Δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει 6 και 7 τρίποντα όπως έπαιρνε στα προηγούμενα παιχνίδια. Το κατέβασε, ανέβασε πολύ την οικονομία του στο παιχνίδι, την επιτυχία της οικονομίας του στο παιχνίδι. Πάει εκεί που είναι ασφαλής, στις διεζήσεις, στις σκοτεινές προσπάθειες, μακάρι να βοηθήσει.
Αλλά το να είναι το momentum με τον Ηρακλή δεν σημαίνει ότι αλλάζει εκείνο το ρημάδι το 2-0. Που σημαίνει ότι δύο παιχνίδια, ένα παιχνίδι, σε διορθώνω, ένα παιχνίδι τουλάχιστον το αυριανό θα το παίξεις με το πιστόλι στο πρόταφο. Αλλά θα έχεις και ένα... Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν δύο πιστόλια σε κροτάφι. Ναι, αλλά θα έχεις και ένα... Θα πάει και ένα πιστόλι πάνω από το κεφάλι του Απόλλωνος Πατρός. Θα έχεις και μία... Θα ξέρει ότι αν χάσει και το παιχνίδι του Σαββάτου να ολοκληρώσω παρακαλώ. Έσφιξε με... Αυτό θέλω να πω. Αυτό. Είναι σαν να έχασε και το τρίτο παιχνίδι. Θα έχεις και ένα που θα... Όλα τα λεφτά είναι το αυριανό παιχνίδι, κύριε Ματζιωκή. Θα έχεις και ένα όπλο, είπες εσύ, ένα όπλο στο κρόταφο, δεν είπες. Το άλλο που το βάλες στο όπλο, που το βάλες το άλλο, που το βάλες στο δεύτερο. Δεν είπα, το άλλο θα μπει το Σάββατο. Αν πάμε σε δεύτερο παιχνίδι της σειράς, θα έχει ένα πιστόλι στο κρόταφο και ο Απόλλων. Ναι. Αλλά... Δηλαδή αύριο ο Απόλλων έρχεται τριαλαλή τριαλαριό. Ό,τι κάνουμε, ναι, ό,τι κάνουμε. Ξεκάθαρα, ναι. Εδώ μπράβο. Να τον φοβάσει, το αυριανό να τον φοβάσει. Έτσι. Αύριο δεν έχει το άγχος. Στην Πάτρα θα το έχει. Όλα, αλλάζουν τα πράγματα. Άγχος τρομακτικό και ο Ηρακλής. Πλεονέκτημα έδρας ο Απόλλων. Χαχαχού. Ωραία, αλλά και το πιστόλι στον κρόταφο. Και μετά τι θα μπει, έτσι, στο τρίτο μάτς. Γιατί έτσι και σου φύγει ο Ηρακλής από εκεί μέσα με κανένα 72-77. Καληνύχτα. Μετά στο τρίτο τι θα μπει, στο μάτσενο. Έχω την ατάκα που σου είπε σε σένα ο Μάκης, ο Σαρλής. Ναι. Στο τρίτο παιχνίδι, Γιώργο, τσαμπιά. Τσαμπιά, θα ρίξουμε τις φανέλες και θα πάρουμε το μάτς. Ναι, θα παίξουν οι φανέλες μόνες τους. Κωδικός τσαμπιά. Ο Βαγγέλης γράφει, φοβού τους Δαναούς και δώρα φερόντες. Ακριβώς, συμφωνώ απολύτως. Μπορεί να εμφανίζεται σε εμάς ως δώρο αυτή η κατάσταση που υπάρχει στον Απόλλωνα, αλλά πολλές φορές έχουμε δει ομάδες να συσπυρώνονται από τέτοιες καταστάσεις, ιδίως όταν υπάρχουν μπροστά τους τόσο... Βλέπεις επίπεδο ο κόσμος μας ακούει, έτσι. Τι εκπομπή είναι αυτή. Δεν το συζητάμε, ρε. Δεν το συζητάμε. Φοβού τους Δαναούς τώρα. Έχουμε ξεφύγει τελείως, έτσι. Έχουμε ξεφύγει. Η φιλοκαλία έχει γίνει επιστήμη στην εκπομπή σου. Ο Θανάσης συμπληρώνει και λέει «Παλαβός δεν είσαι». Α, για το σύνθημα που είπε πριν και σε είπε «Θεέ» και όχι «Παλαβέ». «Παλαβός δεν είσαι». «Παλαβός δεν είσαι και σε σέβομαι γιατί είσαι γνήσια οπαδική φωνή», λέει ο Θανάσης. Να σε καλά ρε φίλε, να σε καλά. Τι να σου πω, δηλαδή έχεις χτυπήσει το άκρο ναότων της φιλοκαλίας. Πρέπει, εγώ λέω ότι πρέπει σιγά σιγά. Στο Θανάση πρέπει να απονείμουμε τα φιλοκάλια 2018. Ναι. Σε καλή θέση. Έτσι που λες φίλε. Και επιτέλους αύριο να δούμε να γράφουν και λίγο τα ρημάδια, τα τρίποντα ρε φίλε. Να γράφουν. Δεν μπορείς να κερδίσεις τέτοια. Πολύ δοκάρι ρε Χαρίλαε, πολύ δοκάρι ρε αγόρι μου. Πολύ ρε φίλε. Πολύ δοκάρι. Το βλέπουν σαν πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων. Να σου το πω κι αλλιώς. Και το βλέπουμε σαν δαχτυλίδι αραβόνα ρε φίλε. Να σου το πω κι αλλιώς. Πολύ ντουνκ ρε Χαρίλαε, ντουνκ δεν κάνει μπάλα. Πολύ ντουνκ κάνει μπάλα. Δηλαδή εμείς το βλέπουμε το καλάθι. Σαν εκείνα τα δαχτυλίδια, τα μονόπετρα που κυνηγάνε μια ζωή να πάρουν αυτές οι κυρίες που δεν έχουν τίποτα άλλο να προσφέρουν σε αυτή την πλάση πέρα από το εξωτερικό κάλος τους, ας πούμε. Ναι. Και τον κάλο που έχουν στον εγκέφαλο. Λοιπόν, μέσα δεν έχει τίποτα, ε. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Όχι, κενό περιεχομένου είναι. Ναι. Ενώ ναι, οι άλλοι πώς το βλέπουν. Το διανοητικό πηλίκον είναι πάρα πολύ χαμηλό. Οι άλλοι πώς το βλέπουν, το δαχτυλίδι. Πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων. Πισίνα, ναι. Ναι. Πώς σου λέει ο άλλος, πέτα μου την μπάλα, παίζει με στην πισίνα, πέτα μου την μπάλα και σε κάνεις ένα πάρτινα. Δηλαδή, όπου και να στοχεύσεις, μέσα στην πισίνα θα πάει. Και θυμάσαι τι ωραίες που ήταν οι δηλώσεις που ακούγαμε μετά τα παιχνίδια στον πρώτο γύρο, ότι βελτιώνουμε την περιφερειακή μας άμυνα, 17 τρίποντα ο αντίπαλος. Βελτιώνουμε την περιφερειακή μας άμυνα, 11 τρίποντα ο αντίπαλος. Εγώ θυμάμαι σε εκείνο το παιχνίδι στο Ιβανόφιο που αυτό έπρεπε να το κερδίσουμε. Στην Πάτρα εντάξει, δεν έπρεπε να κερδίσουμε. Αυτό έπρεπε γιατί ήμασταν συν 8 3 λεπτά πριν. Δεν έπρεπε να κερδίσουμε, αλλά και σε εκείνο το μάτρε, φίλε. Σηκωνόταν ο Ματαλόν μέσα, σηκωνόταν ο Μαστραγιανόπουλος μέσα, σηκωνόταν ο Άκερ μέσα. Σηκωνόταν ο Κιτσούλης που σου είπα μέσα. Όχι ρε φίλε. Ναι, αλλά είσαι συν 8, παίξε λίγη άμυνα. Συγγνώμη να σε ρωτήσω. Εντάξει, βγάζω έξω τον Ουάσιγκτον και τον Τότσιο που έχουν και το τρίποντο αλλά δεν είναι το βασικό στοιχείο τους. Δεν έχω Γκανταλούδη ρε φίλε, έχω. Έχεις. Δεν έχω Αθανασούλα ρε φίλε, έχεις. Έχω. Δεν έχω Κακαρούδη που με φαρμάκωνε με το φάρο, έχω. Έχεις.
Δεν έχω για να κύβει, ρε φίλε, έχω. Έχεις. Ναι. Κι άλλους έχεις. Ή ακόμη και ο Καλαϊτζίδης. Βέβαια έχεις. Που τον Καλαϊτζίδη τον θεωρώ πιο οικονομικό σουτέρ στα τρίποντα από τον Ουόσιγκτον και τον Τότσιο. Δηλαδή ίσως και καλύτερο σουτέρ. Και Αγγελακόπουλο έχεις, εγώ σου λέω. Ορίστε. Και Αγγελακόπουλο μπορεί να έχεις. Αγγελακόπουλο δεν έχω, ρε φίλε, βέβαια. Που έβαλε δύο παστέλια τρίποντα μέσα στο χολαργό. Δεν είναι αυτό, το έχει, είναι τεσσάρι που έχει το τρίποντα. Όχι, το έχει. Είναι σαν το Κακαρούδι. Είναι σαν το Κακαρούδι. Ναι, γι' αυτό το είπα. Ναι, ναι, έχει απόλυτο. Τα φιλοκάλια 2018 συνεχίζονται με την Νατάσα να λέει: Όσοι δεν ξυπνάγαμε πρωί-πρωί, πλέον ξυπνάμε για να διαβάζουμε χαρίλα. Τον περιμένουμε με αγωνία περισσή. Τι επίπεδο είναι αυτό. Καταπληκτική, καταπληκτική. Τι επίπεδο είναι αυτό. Η Νατάσα, η οποία είναι και πολύ μεγαλόψυχη και. Στο γραφείο μου έφτασαν κάποιες πληροφορίες ότι έχει συγχωρέσει ήδη τον Τρίφωνα Γιούδα για την συμπεριφορά του μέσα στην χρονιά και τον προτιμούσε να προκριθεί σε σχέση με τον Αμπάρη. Έτσι σου δίνω και την άφεστη πληροφορία της ημέρας. Μα είναι ωραία αυτά τα ντεσού σου, είναι καταπληκτικά. Ναι, θέλω να... ξεχνάμε ότι ο Τρίφων είχε κάνει τρελό λάθος, όλοι στεναχωριόμαστε από διάφορα πράγματα. Αλλά όταν θα πρέπει να μπει το εμείς κάτω από το εγώ κάτω από το εμείς, πρέπει να μπει, δεν το συζητάμε. Και ιδίως όταν θες να εκδηλώσεις το εγώ σου, δεν τον εκδηλώνεις με μια διάθεση πικαρίσματος σε όλη την κοινωνία στην οποία βρίσκεσαι. Γιατί εκεί όπου τράβηξε τη σέλφη ήταν πικάρισμα, ναι, από τον Γιούδα, έτσι. Φιλοκάλια. Ο Θανάσης λέει: Φιλοκάλια 2018. Σας ακούμε δυτικά, ρε παιδιά, να το έχετε υπόψη. Ναι, έχει δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Την καλησπέρα και στον άλλο. Να το πω περιφραστικά, θα πρέπει να το μεταφράσω. Όχι, εσύ να το λες όπως. Μην αλλάξεις, σε παρακαλώ, μην αλλάξεις. Βραβεία ανθρώπων που τους αρέσει το όμορφο, το καλό. Το ναι, καλό. Τώρα δηλαδή το βελτίωσες τώρα. Τι να κάνω, ρε φίλε. Αυτό, γι' αυτό λέμε ότι. Η αρχαία ελληνική έχει μια δυναμική που δεν μπορεί να την βρει η δημοτική. Τι να κάνουμε. Ο αδερφός Σιμών Βλάσης, τα χαιρετίσματά μου, μας γράφει. Δεν μας γράφει. Ενώ... σήμερα είσαι στο αδιευκρίνιστο, Γιώργο. Ενώ στέλνει μήνυμα. Ναι, πολύ ωραία. Δεν μας έχει γραμμένους, μας αγαπάει. Όχι, φίλε. Ήρα είσαι, μήμα σας, όλοι στο ναό αύριο. Τελειώσαμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι όλα τα λεφτά το παιχνίδι. Εγώ να ξαναπώ κάτι επί της ευκαιρίας. Και αισιοδοξώ ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι, φίλε. Μαζί σου. Να ξαναπώ κάτι επί της ευκαιρίας, ότι με το καλό να έρθει η νίκη αύριο, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, όσοι ενδιαφέρονται να κατέβουν στην Πάτρα το Σάββατο, μετά το τέλος του αυριανού αγώνα, εφόσον με το καλό, επαναλαμβάνω, έρθει η νίκη, ας περιμένουν ή ας πάνε λίγο εκεί προς τα έξω, προς το Κηλικείο, μπροστά επί της Αγίου Δημητρίου, γιατί θα υπάρχει κόσμος που θα ενημερώνει για το πώς θα κατέβουν, εισιτήρια, το ένα, το άλλο, πώς θα μπούμε κτλ. Φίλε, για να κλείσουμε κιόλας, γιατί θες να κλείσεις λίγο νωρίτερα σήμερα. Μια τάκα βόλεϊ, θέλω πριν κλείσουμε, ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Αν πρώτο ο Θεός κερδίσει η ομάδα αύριο, αν κάποιος μπορεί να επιλέξει αν θα πάει στην Πάτρα ή στο Βόλο, όλοι στην Πάτρα. Η ομάδα έχει γίνει ήδη έκανε... επιλογή, Χαρίλα, έχει γίνει ήδη, ναι, επιλογή. Έκανε το χρέος της η ομάδα του ποδοσφαίρου, τελειώσαμε, μια χαρά δεν τα πάει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα την αφήσουμε και ξανά, γιατί να σου πω κάτι, με το να πάμε στο Βόλο, μόνο μείον 3 βαθμούς μπορούμε να φέρουμε στην ομάδα. Με κανένα επεισόδιο, γιατί δεν μας αφήνεις, ρε, να μπούμε μέσα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ναι. Είναι απόφαση ότι ο να κόσμος πάει στην Πάτρα. Πάτρα. Τέλος, ναι, 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 ναι. Να είμαστε έξυπνοι και να πάμε στην Πάτρα. Στο Βόλο θα να είναι αυτή. Το ματάκι. Μπράβο. Και τελειώσαμε. Στο Βόλο θα... Αλλά πρώτα βήμα-βήμα, αύριο στο παρκέ να είμαστε έτσι, αυτοί που πρέπει και να δώσουμε και ένα μήνυμα στον αντίπαλο. Ξέρεις πόσο άσχημα θα τον σφίξει στον Απόλλωνα που θα λέει ότι έχω το 2-0 με το 2-1. Πόσο άσχημα θα τον σφίξει. Εννοείται. Από όλες τις απόψεις. Τότε θα αρχίσει να λειτουργεί το πραγματικά το είμαι απλήρωτος, το έχω τον Τζεβελέκο προπονητή. Δελέκο. Ναι, δεν πειράζει. Δοβλέγκο, δολέγκο, πώς το λένε. Δεν θα μου κάνει μήνυση. Ναι. 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 Έχω ναι. Τον Δελέγκο προπονητή. Και... τότε θα σφίξει λοιπόν. Αν λοιπόν σφίξει η υπόθεση, δηλαδή το παξιμάδι έρθει και περτσινώσει καλά, τότε θα αρχίσουμε να μιλάμε διαφορετικά. Πρώτα ο Θεός να πάνε καλά. Και ποιος είναι ο κωδικός από αύριο? Ποιος είναι ο κωδικός? Ο κωδικός είναι τσαμπιά. Τσαμπιά.
Μπράβο, ναι. Είσαι στο μυαλό μου, μπράβο. Γι' αυτό σ' αγαπάω. Γι' αυτό σ' αγαπάω. Είσαι στο μυαλό μου. Κωδικός τσαμπιά από αύριο. Τέλος. Ναι, κωδικός τσαμπιά. Μια ατάκα βόλεϊ. Και θα έχουμε, θα βάζουμε και φωτογραφίες από στα φίλια στο Facebook και στα social media στα οποία δεν υπάρχουν. Έτσι. Θα βγάλουμε φωτογραφία την Ρένα Βλαχοπούλου από την ταινία Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι. Που ήταν ο Αλαχλάλα από πάνω και την τάιζε με το σταφύλι και της έλεγε, πες μου και άλλο όνομα, πες μου και άλλο όνομα και έλεγε αυτή, αλλά μάλα, πάμε γυάλα, πάμε γυάλα. Ναι. Δώσ' μου λέει όμως λίγο σταφύλι, δώσ' μου λίγο σταφύλι. Αλέχ Ακμπαγιάλα, Ναι, και έλεγε. Και έλεγε ο Καλυβοκάς, μάλιστα. Και άρχισε να λέει Βλαχοπούλου, ναι, αλλά σταμάτησε να μετέζει. Δώσε ένα σταφυλάκι, δώσε ένα τσαμπί. Δώσε ένα τσαμπί. Κωδικό τσαμπιά. Έτσι. Για το βόλεϊ, όλη διαρκεία από τώρα όσοι μπορούν και όσοι θέλουν. Και μακάρι ο Μάκης Καλατζίδης και οι συνεργάτες του να μπορέσουν να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Πολύ μεγάλη ανάγκη και ας το καταλάβουμε όλοι μας. Αυτό το ποσό των περίπου 48.000 ευρώ να κλείσει σύντομα. Για το προπονητικό team, για τους αθλητές που είναι 4 μήνες απλήρωτοι, να το κλειδώσουμε αυτό, γιατί αν δεν το κλειδώσουμε αυτό, δεν θα μιλάμε για διοδότηση, δεν θα μιλάμε για μεταγραφές, δεν θα μιλάμε για σχεδιασμό, δεν θα μιλάμε για τίποτα. Πολύ πρέπει σωστά, να. Μια που είπες για τα 48.000, κοίταξε, είναι περίπου αντίστοιχα τα ποσά. Θα χαρώ πολύ τον, αν είμαστε γεροί, το λέω αυτό συνέχεια, γιατί τη μία στιγμή είμαστε, την άλλη δεν είμαστε. Παραξενευόμαστε, έτσι, εγώ πρώτα για μένα το λέω. Αν είμαστε καλά λοιπόν τον Ιούνιο, φίλε, ναι. Να ακούσω πρώτα ο Θεός, μπράβο αγόρι μου, να ακούσω τον Κώστα Ιωακιμίδη να μας λέει στην τελευταία απολογιστική και απολογιστική συγκεντρωτική απολογιστική συνέντευξη της ποδοσφαιρικής διοίκησης να μας λέει ότι καλύφθηκε εκείνο το ποσό των 50.000 και να μην πάμε που ήταν για τα μπαράζ, ναι, μπράβο. Ναι, με τους ανθρώπους που βοήθησαν στην τεχνική προσπάθεια να χρωστάνε ακόμα χρήματα. Πρέπει να κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στο Ιβανόφιο. Κυμπάρης δεν ήμουν. Κυμπάρης. Αλλά πέρα φύγεις τώρα και εγώ να φύγω. Ο Χάρης ο Κυμπάρης, ναι φίλε μου. Καλά που με πήρες. Με τη νίκη αύριο, άντε τσαμπί. Με τη νίκη αύριο. Με τη νίκη αύριο, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και από εμάς. Θα δώσουμε γρήγορα τη σκυτάλη στον Σταμάτη Μουρελή. Και τον Νίκο, είναι έξω. Στο Σταμάτη Μουρελή αρχικά. Στα μπασκετόπεδά μας εδώ στην Basket City, στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Αύριο δεν έχει ώρα για μπλε. Αύριο έχει Βανόφιο. Εκεί. Όλοι εκεί, μα όλοι εκεί για την πρώτη νίκη. Καλό βράδυ.